Ωραία. Ας έρθουμε τώρα στο δεύτερο θέμα, που είναι οι συγκεκριμένες δράσεις του Υπουργείου σας σε σχέση με την ανεργία. Έχετε εξαγγείλει κάποια προγράμματα. Ποια είναι αυτά? Από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε στην διακυβέρνηση της χώρας, εμείς είχαμε την εξής λογική. Όλοι οι άνεργοι χρειάζονται υποστήριξη, αλλά όλοι οι άνεργοι δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και συνεπώς τις ίδιες ανάγκες. Σωστά. Υπάρχει κάποιος κόσμος ο οποίος πολύ εύκολα θα μπορούσε να ενταχθεί στην αγορά εργασίας αν υπήρχε μια δουλειά αύριο το πρωί. Εδώ λοιπόν κάνουμε μια παρέμβαση και λέμε στον ιδιωτικό τομέα: ελάτε να συμπράξουμε. Εμείς θα υποστηρίξουμε ένα μέρος του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για να διευκολύνουμε την δυνατότητα τη δική σας να προσλάβετε. Δηλαδή επιδοτείτε τις θέσεις εργασίας. Επιδοτούμε κάποιες θέσεις εργασίας. Λέμε όμως, δεν μπορείς να έχεις απολύσει τους 3 προηγούμενους μήνες. Κατά τη διάρκεια που έχεις αυτό το προσωπικό που έχεις προσλάβει τώρα, 1, 2, 3 ανθρώπους, δεν μπορεί να απολύσεις και να πέσεις κάτω από τον ίδιο μέσο όρο που είχες πριν τον προσλάβεις, και στα περισσότερα προγράμματα υπάρχει μια υποχρεωτικότητα να τον κρατήσεις για άλλους 3 μήνες αφού τελειώσει η περίοδος της χρηματοδότησης και της υποστήριξης. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα έχουν βρει χιλιάδες άνθρωποι μια θέση εργασίας και έχουμε υποστηρίξει και τους ανέργους και τον ιδιωτικό τομέα. Εδώ ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να, για το οποίο πρέπει να σας ενημερώσω είναι ότι δίνουμε το δικαίωμα σε όποιον είναι άνεργος και παίρνει επιδότηση ανεργίας να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα αν το επιθυμεί. Είναι καθαρά δική του η επιλογή και δική της η επιλογή, ώστε να υποστηρίξει τη θέση εργασίας. Δηλαδή και πρόγραμμα να μην υπάρχει ανοιχτό αύριο που να επιδοτεί επιχειρήσεις, μπορεί ο κάθε άνεργος από μόνος του να το κάνει. Η δεύτερη κατεύθυνσή μας έχει να κάνει με την περιβόητη κατάρτιση. Εδώ λοιπόν πολλά εκατομμύρια έχουν φύγει σε καταρτήσεις οι οποίες δεν οδηγούσαν πουθενά. Και τι αυτό? Οριζόντιες καταρτήσεις. Βασικά δημιουργήθηκε ένας χώρος επαγγελματικός των κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης που δεν είχαν ούτε την εμπειρία στην πραγματικότητα ούτε τη δυνατότητα, αφού περνούσαν άνθρωποι από μια κατάρτιση, να μπορέσουν να βρουν μια δουλειά. Εμείς τι κάναμε εδώ? Για να βγάλουμε ένα πρόγραμμα κατάρτισης, πρώτα κάνουμε μία έρευνα της αγοράς εργασίας. Έχουμε πλέον στη χώρα ένα μηχανισμό που κάνει διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας. Βλέπουμε ποια επαγγέλματα και ποια προσόντα είναι αυτά που λείπουν. Κάνουμε πολύ συγκεκριμένη κατάρτιση πάνω σε αυτά που λείπουν, ώστε κάποιος άνεργος που περνάει από ένα τέτοιο πρόγραμμα να έχει μία μεγαλύτερη ευκαιρία να βρει δουλειά. Δεν έχω ανακοινώσει επίσημα τα στοιχεία, θα το κάνω μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πιάνουμε πολύ παραπάνω από το μέσο όρο τον ευρωπαϊκό στις τοποθετήσεις που γίνονται αφού περάσει κάποιος από το επίπεδο της κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης. Προσλαμβάνουν δηλαδή άνθρωποι. Γύρω στο 40-50%. Mm-hmm. Το οποίο είναι ένα τρομακτικό επίτευγμα, αλλά είμαι συγκρατημένη σε αυτά τις ανακοινώσεις και τα στοιχεία μέχρι να βγάλουμε τα επίσημα στοιχεία τελικά. Είναι στοχευμένη αυτή η δράση? Ακριβώς. Δηλαδή σε ποιες κοινωνικές ομάδες απευθύνεστε κυρίως? Αυτά τα προγράμματα είναι στοχευμένα στους κλάδους, όχι στους ανθρώπους, στους κλάδους πρώτα που έχουν μία ανάπτυξη, δηλαδή λογισμική, τουρισμός, επαγγέλματα πάνω στην αγροτοδιατροφή, τα οποία έχουν ανάπτυξη αυτή την εποχή. Και όσο αφορά ανθρώπους, εκεί έχουμε ένα μείγμα και από πλευράς ηλικιών, αλλά και από πλευράς επαγγελματικού προσανατολισμού. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι χρειάζονται προσθετικά να μάθουν κάτι σε αυτό που ξέρανε ήδη. Υπάρχουν άλλοι όμως οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν επάγγελμα. Άρα υπάρχει ένα εύρος ανθρώπων που μπορούν να ωφεληθούν από την ένταξή τους σε αυτά τα προγράμματα. Όμως, θα επανέλθω σε αυτό μόλις ολοκληρώσω, γιατί έχουμε κάνει μία πολύ σημαντική δουλειά με τον ΟΑΕΔ πάνω σε αυτό. Δηλαδή, πλέον δεν θα υπάρχει κόσμος ο οποίος
πηγαίνει σε οποιοδήποτε πρόγραμμα απλώς ανακοινώνουμε. Θα είναι μεγαλύτερη στόχευση ανάλογα με το ποιος είναι ο κάθε άνεργος. Θέλω να έρθω και στην τρίτη δράση. Η τρίτη δράση, αυτό που λέμε κοινοφελής εργασία και το οποίο καταφέραμε να κρατήσουμε ζωντανό σαν πρόγραμμα, γιατί ήταν τόσο κακό χρησιμοποιημένο στο παρελθόν που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να το κόψει. Το επεκτείναμε, από 5 μήνες έχει πάει σε 8. Τηρεί όλες τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος. Τι κερδίζουν τοπικές κοινωνίες? Και θα σας πω ακριβώς και τι κερδίζουν τοπικές κοινωνίες, αλλά και σε ποιους απευθύνεται αυτό το πρόγραμμα. Mm-hmm. Απευθύνεται σε μακροχρόνια ανέργους. Το τελευταίο πρόγραμμα το οποίο τρέχει τώρα, έχουμε 80% να είναι μακροχρόνια άνεργοι από αυτούς που συμμετέχουν και γύρω στο 70%, 68,9%, άνθρωποι οι οποίοι έχουν εργαστούν πάνω από 3 χρόνια και είναι πάνω από 45 ετών. Άμαστε, γιατί είναι πολύ ευάλωτοι οι ομάδες. Ακριβώς. Εκτός αγοράς εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε ηλικίες που σταδιακά γίνονται πολύ δύσκολες για να προσλάβεις, ως επιτοπλίστων μεσαία και χαμηλά προσόντα, και σε αυτό το τμήμα του πληθυσμού δεν χωράει να πεις ότι θα κάνω μία κατάρτιση και τον προσέλαβε, δεν θα τον προσλάβει. Ακριβώς γιατί βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας για πολλά χρόνια. Άρα, μέσα από αυτή τη δράση, επανασυνδέουμε τον άνεργο με έναν εργασιακό χώρο που έχει μια κανονικότητα, βασικός κατώτατος μισθός. Μακάρι να μπορέσουμε να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό. Αυξάνεται αυτόματα και ο κατώτατος μισθός στα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας. Και έρχομαι σε αυτό που είπατε. Τι προσφέρουν στην τοπική κοινωνία? 17 δήμοι, οι πιο ευάλωτοι δήμοι της χώρας από πλευράς ενεργείας, επιλέγησαν πρώτοι για κάθε αίτηση που υποβλήθηκε. Υπήρχαν πολύ λιγότερες θέσεις που προσφέραμε. Για κάθε θέση δηλαδή που μπορούσε να δώσει ένας δήμος, είχαμε 14 αιτήσεις ανθρώπων που θέλανε να μπουν. Αν δηλαδή η πολιτεία ήθελε να ανταποκριθεί, θα έπρεπε να έχουμε ένα πρόγραμμα που να είναι 14 φορές μεγαλύτερο σε αυτές τις περιοχές. Γιατί πράγματι υπάρχει υψηλή ανεργία. Σε αυτές τις περιοχές λοιπόν, επειδή έχει κλείσει ο πρώτος κύκλος, έχουμε σε 17 δήμους περί τα 190 σχολεία τα οποία έχουν επισκευαστεί. Έχουμε χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πεζοδρομίων που έχουν φτιαχτεί. Έχουμε παιδικές χαρές που δεν τολμούσες να πας να πατήσεις γιατί ήταν επικίνδυνες, που πλέον ένας γονιός μπορεί να νιώθει ασφάλεια να πάει με τα παιδιά του. Έχουμε δημόσιους χώρους τους οποίους δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης βέβαια, και τώρα είναι χρησιμοποιήσιμοι. Στο Πέραμα έχουμε την επαναλειτουργία μιας πισίνας που δεν λειτουργούσε πριν. Έτσι λοιπόν τα έργα μικρών υποδομών βοηθάνε την τοπική κοινωνία, βοηθάνε και τους δήμους. Από την άλλη έχουμε και κάποια έργα τα οποία είναι περισσότερο στον τομέα των κοινωνικών... τη λειτουργία κοινωνικών υπηρεσιών, ας πούμε. Εκεί έχουμε το εξής φαινόμενο. Κοινωνική λειτουργή, νέα παιδιά, έχουν τελειώσει εδώ και 2 και 3 χρόνια, δεν είχαν μία πρώτη εμπειρία και αποκτούν ξαφνικά την πρώτη τους εμπειρία. Οι θέσεις αυτές δεν είναι μόνιμες του δημοσίου, όμως δίνουν την προετοιμασία εκείνη που αποκτάς την πρώτη εμπειρία ή επανασυνδέεσαι με την αγορά εργασίας. Ένα τελευταίο σημείο πάνω σε αυτό, εκτός από την εργασία και τον μισθό, ο οποίος έρχεται στην ώρα του για 8 μήνες, σε μια απορριθμισμένη αγορά εργασίας όπως έχουμε εμείς, που 1 εκατομμύριο κόσμος δεν πληρώνεται ενώ δουλεύει, αυτό σηματοδοτεί μια κανονικότητα. 4 ημέρες εργάζεται κάποιος, την 5η μέρα έχει το δικαίωμα, αν το επιθυμεί, να συμμετέχει σε σεμινάρια που επιμορφώνεται ή στο χώρο της πληροφορικής ή στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Και αυτό λοιπόν δίνει κάποια προσόντα παραπάνω από αυτά, κάτι γνωρίζεις παραπάνω από την ώρα που μπαίνεις και βγαίνεις από αυτό το πρόγραμμα, και έτσι συμβάλλουμε, από ό,τι μας λένε και οι ίδιοι συμμετέχοντες, με πολλαπλούς τρόπους κατά τη διάρκεια αυτών των 8 μηνών. Ναι, αλλά θα σας έλεγε κάποιος ότι σε μια χώρα η οποία έχει 25% σχεδόν ανεργία και μάλιστα
πολλά χρόνια, όλα αυτά τα πράγματα λειτουργούν και σαν ένας τρόπος ανακύκλωσης ανεργίας. Γιατί προφανώς δεν μπορείτε να ανακαλύψετε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι άνεργος. Τι απαντάτε σε αυτό? Να σηματοδοτήσουμε πρώτα ότι ενώ δεν πανηγυρίζουμε, το έχετε ακούσει, για τη μείωση της ανεργίας, είναι μια πάρα πολύ σημαντική επιτυχία της κυβέρνησής μας. Πήραμε την ανεργία στο 26%, την φέραμε στο 23% σε ένα περιβάλλον που είχαμε σχεδόν μηδενική ανάπτυξη. Βάλαμε φρένο αλλά στην κατρακύλα της οικονομίας, αλλά δεν είχαμε μια τεράστια ανάπτυξη. Άρα, το Υπουργείο Εργασίας σε αυτό το τομέα έχει κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Όπως μας λέει το σύστημα της Εργάνη, βρήκανε τον πρώτο χρόνο, το 2015, 99.700 άνθρωποι μια θέση εργασίας, τον δεύτερο χρόνο 136.000 άνθρωποι βρήκανε δουλειά. Αυτό είναι το καθαρό αποτέλεσμα όταν κοιτάμε τις καινούργιες προσλήψεις και τις απολύσεις μέσα στον χρόνο. Σε ένα δύσκολο λοιπόν περιβάλλον, με τον τρόπο που έχουμε χρησιμοποιήσει εμείς τους πενιχρούς πόρους που έχουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, έχουμε φέρει αποτέλεσμα. Δηλαδή, όταν το σκεφτεί κανείς, υπάρχουν 200.000 οικογένειες που δεν είχε κανένας δουλειά πριν και τώρα έχει κάποιος. Σε αυτό το χρονικό διάστημα κάποιος δούλεψε. Ανακύκλωση. Το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε μέχρι να γίνει κατανόητο. Για να λυθεί η ανεργία, θα πρέπει να έχουμε μία δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Κανένα πρόγραμμα δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της ανεργίας. Ποια είναι η δική μας υποχρέωση? Η υποχρέωσή μου είναι να υποστηρίζω τους ανέργους, ώστε να είναι ένα βήμα πιο κοντά στο να μπορέσουν να βρουν δουλειά. Να μπορέσουν κάποιοι εξ αυτών να βρουν δουλειά έστω και προσωρινά. Δεν θα μπορούσε η καταπολέμηση της ανεργίας να είναι δουλειά της Αντωνοπούλου, δουλειά ενός. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της δημιουργίας αυτών των θέσεων εργασίας, θα το δούμε μπροστά μας και είναι μόνο σε συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία που έχουν ορθή κατεύθυνση αναπτυξιακή, αλλά επίσης και με τον ιδιωτικό τομέα. Εμείς λοιπόν σαν Υπουργείο Εργασίας αυτό ακριβώς κάνουμε. Βλέπουμε ποιοι είναι οι αναπτυξιακοί χώροι, ώστε οποιαδήποτε κατάρτιση και ενίσχυση επιχειρήσεων για να προσλάβουν να πηγαίνει σε αυτή την κατεύθυνση, και από την άλλη συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τους κοινωνικούς εταίρους, με επιμελητήρια, για να μπορούμε να κάνουμε ορθή διάγνωση του τι συμβαίνει και να προωθούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό κάθε ευρώ να μην πηγαίνει χαμένο, να είναι στοχευμένο δηλαδή για την υποστήριξη των ανθρώπων. Όταν κανείς έχει ένα πληθυσμό ο οποίος είναι άνεργος, που φτάνει το 1.100.000, όποιος μιλάει για ανακύκλωση της ανεργίας, θα ήθελα να μας ενημερώσουν τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δηλαδή, να μην προσφέρουμε προσωρινές θέσεις εργασίας μέσα από την κοινοφελή. Και τι θα κάνει αυτός που έχει να δουλέψει 4 και 5 χρόνια και είναι 55 και 60 ετών σήμερα. Αν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Γνωρίζουμε πολύ καλά τη διεθνή εμπειρία, την εμπειρία που υπάρχει μέσα από τη βιβλιογραφία, και πηγαίνουμε με πολύ σταθερά βήματα στην κατεύθυνση αυτής της υποστήριξης. Αλλά όπως είπα και πριν, είμαστε ανοιχτοί για οποιαδήποτε άλλη πρόταση. Εδώ θα σας έλεγε ακριβώς κάποιος ότι ακριβώς επειδή στην Ελλάδα το κοινωνικό κράτος είναι σχεδόν ανύπαρκτο, πάρα πολύ μικρό, εν πάση περιπτώσει, τι γνώμη έχετε για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, που ξέρω ότι έχει χρησιμοποιηθεί και από νεοφιλελεύθερη πλευρά, αλλά μια αριστερή κυβέρνηση θα μπορούσε να εξασφαλίσει ένα ελάχιστο αξιοπρεπές, τουλάχιστον για να διαβιώσει κάποιος ο οποίος είναι μακροχρόνια άνεργος. Όλοι. Είμαι θερμός υποστηρικτής της υποχρέωσης του κράτους να προσφέρει από πλευράς κοινωνικών παροχών στέγη, υγεία, παιδεία. Όλα αυτά είναι υποχρεώσεις του κράτους. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι μία μεταφορά χρημάτων για να μπορεί να υποστηρίζει το καταναλωτικό επίπεδο και το επίπεδο διαβίωσης ενός ανθρώπου. Η δική μας συλλογική είναι κάπως διαφορετική. Αν πάρουμε το πώς επιζεί ένας άνθρωπος, επιζεί από το εισόδημα που έχει από την εργασία του,
από τις κοινωνικές παροχές που υπάρχουν μέσα από ένα κράτος πρόνοιας, όπως είπα και πριν, παιδεία, υγεία, στέγαση. Και όταν αυτά τα δύο δεν καλύπτουν ένα επίπεδο διαβίωσης, το οποίο να θεωρούμε ότι είναι ικανό να ανταποκριθεί στις βασικές ανάγκες ενός ανθρώπου, έρχεται συμπληρωματικά ένα ποσό μέσα από το εγγυημένο, από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, να το συμπληρώσει. Δεν μπορεί ποτέ το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ή το εισόδημα κοινωνικής αλληλεγγύης να καλύψει όλες τις ανάγκες ενός ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη μόνο από ένα εισόδημα, έχει ανάγκη να συμμετέχει στην κοινωνία, να συμμετέχει δημιουργικά, να έρχεται σε συνεργασία με άλλους συνανθρώπους, να είναι σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Άρα, η στόχευσή μας είναι να μπορούμε να δημιουργούμε ένα περιβάλλον που φέρνει δουλειές, αξιοπρεπείς δουλειές στον τόπο, να συνεισφέρουμε στην υποστήριξη των ανέργων μέσα από όλες τις δράσεις που σας είπα πριν, να υπάρχει το κοινωνικό κράτος και συμπληρωματικά, φυσικά, να υπάρχει και το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Δεν είναι θέμα λοιπόν υπέρ ή κατά, είναι περισσότερο στόχευσης πληθυσμιακής. Για ποιον είναι και σε τι ποσοστό των αναγκών του θα πρέπει να μπαίνει και να το καλύπτει. Δεν θα θέλαμε ποτέ να υπάρχει μια υποκατάσταση, για παράδειγμα, που παίρνεις ένα ποσό το μήνα και πήγαινε μόνος σου να βρεις την υγεία σου, πήγαινε μόνος σου να βρεις που θα στείλεις τα παιδιά σου στο σχολείο, αν είσαι άρρωστος πώς θα σε πάρει ένα νοσοκομείο. Όχι. Άλλες υποχρεώσεις του κοινωνικού κράτους, άλλες υποχρεώσεις και οι ανάγκες που πρέπει να καλύπτει το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη που δώσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.